Λοιπόν, συνεχίζουμε με το θέμα το οποίο μας απασχόλησε και χθες, παιδιά. Το θέμα με το τραπέζι που εξεπεδονίστηκε στο Διογέννης Στούντιο. Τι έγινε. Τη στιγμή που τραγουδούσε ο Ρέμος. Ναι, αλλά έχει γίνει χαμός με αυτό. Έχουμε εξελίξει το θέμα. Έχει γίνει χαμός και έχουμε ένα βίντεο και αποκαλύψει σχετικά με το πώς κύλησε γενικά η βραδιά εκείνη την μοιραία νύχτα. Όλα πήγαν στραβά εκείνο το βράδυ στο Διογέννης Στούντιο. Πρώτος ξεκίνησε ο Πέτρος ο Πέτρας, ταξιθέτης στο θέατρο Πέτρας. Πέταξε ό,τι βρήκε στις τσέπες του. Λίγο αργότερα στο πίσω τραπέζι, κάποιοι ματατζίδες μετά τα εξάρχεια, έτσι για να φύγει το στρες μετά τη βάρδια. Μπροστά δεξιά τους ο Kim Jong-Fu, τρελός επιστήμονας από Οζάκα, ειδικός στα πειράματα γενετικής εκταπόδια, πέταξε ό,τι βρήκε πρόχειρο. Αυτός που πραγματικά το χόντρινε ήταν ένας ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας, τον Ελβενιζέλος, εκμεταλλευόμενος τη στάση εργασίας που είχε την επομένη. Όλοι πέταξαν ό,τι βρήκαν. Ακόμη και ο παρκαδόρος, ακόμη και ένας εργάτης σε νταμάρι της Βάρης Κοροπίου. Ποιος το έκανε αυτό! Να σου πω κάτι, με όλα αυτά πρέπει να πόνεσαι λίγο ο Ρέμος, ε! Ποιος το έκανε αυτό! Τι του, όλα αυτά που του πέταξα πάνω μου, θα ήθελα να προλογίσω σε αυτό το σημείο ότι τέτοια βιντεάκια θα δείτε αρκετά, γιατί είμαστε μέτρ στην αλλαγή της είδησης και την κατασκευή. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Μούφα βιντεάκια! Μούφα βιντεάκια, διαχειρός Νίκου Ζαχαριάδη.